Η έκρηξη κρουσμάτων και διασπορά που σημειώνεται έφερε νέα περιοριστικά μέτρα για το Δήμο Αρταίων, ο οποίος πλέον βρίσκεται μετά από τις ανακοινώσεις του κύριου Χαρδαλιά στις κόκκινες περιοχές. Τα μέτρα ισχύουν από αύριο το πρωί και μέχρι τις 8 Μαρτίου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, η αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου είναι μεγάλη και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Μάλιστα, συνέστησε μεγάλη προσοχή για τους κατοίκους του Δήμου Αρταίων, όπου τα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα εξαπλασιάστηκαν. Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου μπαίνει και ο Δήμος Αρταίων, όπου τα ενεργά κρούσματα έχουν αυξηθεί από 6 στις 18 Φεβρουαρίου 64, έχουν δηλαδή τετραπλασιαστεί μέσα σε μία εβδομάδα. Στο κόκκινο μπαίνει επίσης και η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, όπου παρατηρείται αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο Δήμο Ιγουμενίτσας, όπου εντοπίζεται σημαντική αύξηση του υγειικού φορτίου, με τα ενεργά κρούσματα να έχουν σχεδόν πενταπλασιαστεί την τελευταία εβδομάδα. Αυξητική τάση μικρότερης όμως κλίμακας παρατηρείται και στους Δήμους Σουλίου και Φιλιατών, η οποία μάλιστα συνδέεται με κινητικότητα μεταξύ των τριών Δήμων, όπως αποτυπώνεται τόσο από τα κρούσματα, όσο και από την ιχνηλάτηση των στενών επαφών τους. Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου κόκκινο εντάσσεται επίσης και η Περιφερειακή Ενότητα Σύρου, όπου τα ενεργά κρούσματα αυξήθηκαν από 3 στις 18 Φεβρουαρίου σε 32 χθες το βράδυ. Στο κόκκινο επίσης μπαίνει η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, όπου παρατηρείται αύξηση του υγειικού φορτίου, καθώς τα ενεργά κρούσματα έχουν αυξηθεί από 7 στις 18 Φεβρουαρίου σε 45 χθες το βράδυ. Σε συνέχεια, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι από τη Δευτέρα 1η Μαρτίου οι εργοδότες υποχρεούνται να έχουν εφοδιάσει εργαζόμενούς τους με νέες βεβαιώσεις κίνησης για την εκτέλεση της εργασίας τους, οι οποίες μπορούν να έχουν διάρκεια ισχύως κατά ανώτατο όριο ως και τη Δευτέρα 8 Μαρτίου. Από την 3η 9 Μαρτίου οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να χορηγήσουν εκ νέου βεβαιώσεις κίνησης, οι οποίες δύναται να έχουν ισχύ έως και 14 ημέρες. Οι βεβαιώσεις αυτές έχουν ξεκινήσει να εκδίδονται από χθες. Χορηγούνται αφενός ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αφετέρου από τον ιστότοπο forma.gov.gr κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης αίτησης του εργοδότη, η οποία χορηγείται αποκλειστικά στους εργαζομένους που παρέχουν με αυτοπρόσωπη παρουσία την εργασία τους στην επιχείρηση, δηλαδή στον εργοδότη. Υπενθυμίζεται ότι δεν χορηγείται βεβαίωση κίνησης σε όσους εργαζομένους βρίσκονται πρώτον σε καθεστώς αναστολή σύμβαση εργασίας, δεύτερον σε τηλεργασία ή τρίτον σε νόμιμη άδεια, και οι οποίοι μπορούν να μετακινούνται μέσω της χρήσης των 6 ειδικών κατηγοριών που επιτρέπουν την κατεξαίρεση μετακίνησης πολιτών με αποστολή SMS στο 13033.